Και ξεκινάει το αφιέρωμα στο σχήμα και βεβαίως αποχαιρέτησαμε το Stats & Goats. Ευχηθήκαμε καλή επιτυχία. Εμφανίζονται αύριο στους Υπνοβάτες στη Θεσσαλονίκη. Και την Πέμπτη στο Loft Loft εδώ στην Αθήνα για όλους εσάς. Όσοι γουστάρετε, δεν έχετε παρά να πάτε αντίστοιχα στα δύο κλαμπ και να τους δείτε live. Σίγουρα θα σας χαρίσουν πάρα πολύ. Φαίνονται πολύ κεφάτη, είναι πολύ κεφάτη. Εμείς το διαπιστώσαμε από κοντά και φοβερά παιδιά. Λοιπόν, τέρμα για το Stats & Go. Ξεκινάμε χιμ. Δεν θα μιλήσουμε πολύ αυτή την ώρα γιατί ξέρουμε ότι αυτά που έχουμε να δείξουμε τα περιμένετε εσείς δεόντως. Γι' αυτό τα λόγια είναι περιτά. Να ξεκινάμε συνεχά. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Από το πώς έφτασαν, τι έγινε στο Μετρόπολις, τι έγινε στη συνέντευξη, τι μας είπανε, τι έγινε στη συναυλία και βίντεο κλιπς. Όσα έχουμε θα τα δείτε από χιμ, ξεκινώντας από το τι έγινε, τι είπανε με το που φτάσανε στο αεροδρόμιο. Your first time in Greece? Yep, I never had the opportunity, the money and the time to come here before, so I'm looking anxiously forward to it. I have to inform you that everybody here loves your music. Oh my God. Not everybody, I'd say. Yes, but everybody. Is this the reason you give this concert to your Greek audience? Well, we're coming wherever people want to, you know, come and go. This is beautiful, you know, I've always wanted to see Greece and it's nice if there's people that are, who are interested enough to see us live, so it's going to be beautiful. Are you going to have any late vacation here in our sunny country? Actually, we have to, straight away after the gigs, we have to go to England and from England to Spain and from Spain to blah, blah, blah. We're continuing the tour until early December, so it's going to be a while. Nice to meet you, have fun. You too, Elizabeth. Βεβαίως. Δεν θα τα δείτε όλα έτσι. Προς Θεού, τα υπόλοιπα θα είναι όλα υποτιτλισμένα. Την άφηξη μόνο την είδατε έτσι. Σας μεταφράσουμε εμείς εν ολίγοις τι είπανε. Ρώτησαν αν είναι η πρώτη φορά εδώ πέρα. Είναι όντως η πρώτη φορά. Συνηθίζουν να πηγαίνουν οι χιμ όπου γουστάρουν τα παιδιά να τους ακούνε live. Είναι η πρώτη live. Φυσικά όλα αυτά τα έλεγε πρέπει και δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Στην Ισπανία τώρα. Ναι, είπανε τι σκοπεύουν να κάνουν μετά. Λέει θα πάμε εκεί που μας ζητάει ο κόσμος. Θα πάμε πρώτα Αγγλία, μετά Ισπανία. Τώρα πρέπει όντως να βρίσκονται κάπου στην Ισπανία. Έμεναν οι διακοπές που τους ρώτησε η Ελισάβετ. Ακριβώς. Έχουν πολύ βαρύ πρόγραμμα. Πολύ να heavy. Πάνε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Τι άλλα, εν ολίγης αυτά είπανε. Θα δείτε βεβαίως πολύ περισσότερο. Αυτά είπε ο Βιλεβάλλο βασικά. Αυτά είπε ο Βιλεβάλλο γιατί έχουμε και συνέχεια. To be continued. Και αυτή τη στιγμή πάμε να δούμε το ένα και μοναδικό φοβερό κομματάρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Που έγινε χαμός συναυλία. Το έπαιξαν απίστευτα καλά και βεβαίως είχατε εσείς την ευκαιρία να το δείτε live και καιρός να το δούμε σε βίντεο κλιπ, θα δείτε και τα υπόλοιπα. Δέκα από εσάς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε σε λίγο το Razorblade Romance των Χιμ και βεβαίως και 10 singles. Σε λίγο όμως γιατί έχει και ερώτηση, όχι έτσι απλά. Για τους πιο ψαγμένους και για όσους έχουν ξεμείνει και δεν έχουν προφτάσει να προμηθευτούν, να αποκτήσουν αυτό το πολύ συζητημένο, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, το πολύ συζητημένο άλμπουμ των Χιμ, το δεύτερο κατά σειρά. Είδαμε και στο βίντεο κλιπ, πρέπει να πούμε, το Join Me, πρωταγωνιστή. Η κοπέλα που παρατηρήσατε είναι και ένα από τα γνωστότερα top model της Φιλανδίας. Έπαιξαν για τους χιμ, έπαιξε στο βίντεο κλιπ για τους χιμ και εμείς ακολουθήσαμε παρά τα αυτά την πορεία των χιμ. Από την ώρα που ήρθανε είδατε την άφηξή τους στο αεροδρόμιο και σειρά έχει το Μετρόπολις, το τι έγινε εκεί πέρα, ο απίστευτος πανικός. Εμείς βρισκόμασταν εκεί και πάμε να δούμε τι έγινε. Down on earth.
είναι, παιδιά, για πείτε, τι περιμένετε. Του χιμ φυσικά, αλλά και του πέντε την επόμενη φορά, αλλά. Θα πάτε στην αυλία. Φυσικά και τις δύο μέρες. Έτσι. Το χάνουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Όλα είναι τέλεια. Λόγια, άποψη, μουσική, όλα δεν είναι. Δεν ξεχωρίζουμε. Περιμένω σήμερα μια υπέροχη συναυλία από το πιο υπέροχο συγκρότημα της Σκανδιναβίας, Χιμ. Ήρθες και για αυτόγραφο. Βέβαια. Ώστε να δείτε πολλά, γινόταν χαμός εκείνη την τα παρελειπόμενα όσα εσείς... Η Πανεπιστημίου είχε σχεδόν κλείσει. Αναγκάστηκαν να μπουν από κάποια την πίσω, από πόρτα. Την πίσω πόρτα του Μετρόπολη. Άνθρωποι. Μάλλον αν λέει μέσα σε κάτι μπάζα, κάτι νέα περίεργα, δεν μπορούσαν να μπουν στην κεντρική είσοδο γιατί γινόταν. Εμείς τα μάθαμε αυτά από τις πηγές μας, αλλά κάτι το οποίο ίσως θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τους πολύ φαν του συγκροτήματος είναι το εξής. Δημιουργήθηκε fan club, πρέπει να πούμε, για τους Χιμ και έχουμε εδώ πέρα και μια ηλεκτρονική διεύθυνση να σας την παραχωρήσουμε σε όλους εσάς να σας τη γνωστοποιήσουμε προκειμένου εσείς να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε να γίνετε μέλος του fan club των Χιμ. Λοιπόν, καλείστε να στείλετε για email Ελλάδα, για την Ελλάδα αν ενδιαφέρεστε, κάτι το οποίο τα κορίτσια που το οργάνωσαν αυτό πρέπει να πούμε ότι πήραν και την έγκριση οπωσδήποτε και από τους Χιμ και από τον ΣΕΠΟ, το manager των Χιμ. Και είναι η εξής ηλεκτρονική διεύθυνση, ακούστε με πάρα πολύ καλά, θα σας την ξαναπώ. Ακούτε. Χιμ, VV, παύλα. Την παύλα αυτή την κάνετε πατώντας το shift και το πλήκτρο το οποίο ξέρουν, έχει... Ναι, η παύλα η οποία όμως είναι στο ύψος της τελείας, κάτω-κάτω, για να καταλαβαινόμαστε. Εγώ σας το λέω, ρε παιδιά, μπορεί και να μην το ξέρετε, μπορεί και να το ξέρετε. Χιμ, λοιπόν, VV, παύλα, 1, GFC, όλα αυτά μαζί, @yahoo.com. Το ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε email το για να δηλώσετε... Το VV είναι γράμμα ή... 2V. 2V, ακριβώς. Όπως λέμε, verdict, έτσι ακριβώς, για να καταλαβαινόμεθα. Χιμ, VV, παύλα, 1GFC, @yahoo.com. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Τώρα, για όσους από εσάς θέλετε να γίνετε μέλος του fan club που έχει δημιουργηθεί για τους Χιμ, και δεν έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να στείλετε ένα γραμματάκι δηλώνοντας φυσικά τις προθέσεις σας στην διεύθυνση την παρακάτω που θα σας πω εγώ αυτή τη στιγμή. 40 πόρου 64 στο Περιστέρι με ταχυδρομικό κώδικα 12131. Το ξαναλέω, 40 πόρου 64 στο Περιστέρι, ταχυδρομικός κώδικας 12131. Λοιπόν, έχετε αυτές τις δύο επιλογές να επιλέξετε αν θέλετε να γίνετε μέλος του fan club που έχει δημιουργηθεί για τους Χιμ. Θα το ξαναεπαναλάβουμε και αργότερα προς το τέλος του αφιερώματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ξένο μας το break, να δούμε το παρακάμψουμε και το top. Ακριβώς, και να δούμε αν καταλαμβάνουν και την κορυφή. Πάμε λοιπόν να δούμε το ξένο μας το bike. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση, ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωση για να δούμε και την κορυφή. Λοιπόν, νούμερο 5, Ρίμον και Supergirl. Είχε ξαναβρεθεί άλλη μια φορά στο top μας, ξαναμπήκε τώρα. Μπράβο, καλά είναι. Ελπίζουμε να το δούμε και σε δεν το χορταίνω εγώ αυτό το κομμάτι με τίποτα. Νούμερο 4, Ricky Martin, C. Banks. 3, Robbie Williams, Kylie Minogue, Kids. Και στη δεύτερη θέση, Backstreet Boys και The Shape of My Heart. Ενώ στην κορυφή, εκεί που τους αξίζει, βρισκόνται. Και δεν το κάναμε. Δεν είναι επίτηδες, δεν... εσείς το θέλετε. Με τι επίτηδες, εμείς το ψηφίζουμε, εσείς το ψηφίζετε. Εκεί που τους αξίζει, βρίσκονται η Χιμ και το Wicked Game για άλλη μία φορά. Ελπίζουμε πάντοτε να βρίσκονται στην κορυφή με όλα αυτά που κάνουν. Πάμε να τους δούμε.
Και πριν περάσουμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που είχαμε με τους Χιμ, μας έδωσαν μάλλον οι Χιμ, να δώσουμε και για άλλη μια φορά τον γρίφο της τρελής καταδίωξης. Αυτόν δώσαμε χθες, αύριο θα έχουμε καινούριο. Να τον ξαναπούμε απλά σήμερα για όσους δεν τον πρόλαβαν. Λοιπόν, ο γρίφος είναι ο εξής. Πάμε να το δούμε. Δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν είναι από χιόνι. Είναι τραγανές και θα τις βρείτε πάνω στο ψωμάκι του Golden και του Texas Double. Τι είναι? Δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν είναι από χιόνι. Είναι τραγανές και θα τις βρείτε πάνω στο ψωμάκι του Golden και του Texas Double. Τι είναι? Και σκισέ. Και σκισέ, λοιπόν, όσοι βρείτε τη σωστή απάντηση, γράφετε το πρώτο γράμμα στο τρίτο εδώ κουτάκι. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε στο κυνήγι. Και περνάμε. Θα τα πάτε πολύ καλά. Και πάμε να δούμε το πρώτο μέρος στη συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Hello, this is Ville Hermione Valoin, Messias, from a Finnish rock act called Him. And at the moment you have the pleasure of watching a lovely channel called... Mad Television. Yes, indeed. Βρισκόμαστε στο Πρέσταντ, όπου εδώ φιλοξενούνται φυσικά οι Χιμ. Είχαμε την ευκαιρία να τις δούμε χθες live στο Ρόδον. Παιδιά, έδωσαν μια καταπληκτική performance, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ήταν απίστευτη. Όσοι ήσασταν εκεί, σίγουρα θα το είδατε. Που ήσασταν πάρα πολύ. Και εγώ λέω να σιγά σιγά να τους καλησπερίσουμε και να τους ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Well, hello guys. Hello. Hello, dear people. Welcome to Greece. Thank you so much. How do you feel, really, after this great show, this great performance you did last night? Did you expect it to have so much? Because all the fans were with his hands, with their hands high, singing every word of the song. For you. It was beautiful, really touching. Definitely, I'm still amazed and shocked, but. It was good, and what it means actually that we have to do the second show tonight, so it means that we have to be even better. You have to, or you will be? Probably you will be. No. Let's say that we try very hard to be. Yes. You can never tell, you know. You're quite modest, we should say that. Yes, well, it's Finnish virtue. Yeah. Finnish virtue. Yeah. You are one of the few Finnish groups that made so quickly, in such a short period of time, so great success, not only, of course, in Greece, but also in Germany, in Austria, in Scandinavia, all over Europe, really. You are one of the few groups that made their music travel around Europe. Why are you looking? Well, some kind of a black magic, I think. So you can never predict or... foresee things like that, and I believe there is mostly luck and good timing and meeting the right people. So you feel really lucky? Yeah, definitely. But you work hard also. Yeah, so does every other guy. So it's some kind of a strange phenomenon. Are you friends? Real friends? No. Close friends, especially you two, Miguel, Ville. No. Yeah, we just do this for money. No, everybody's friends within the band. That's the best part of it. Well, because it's not a job. It's like being on a permanent vacation with your best friends. Yeah. In that sense, it's beautiful, you know. It's hard anyway. You have to spend so much time in like tour buses and in hotels or wherever because you're never home. So it's nice that you'll be able to share your feelings and emotions with good friends, with them. What do you do in your spare time? Where you're not in concerts? Yeah. When you don't write music? No, we're talking to lovely ladies such as you. Oh, we're flattered. Stop joking us. No, we're not joking. No. Basically, we've been working all the time. We don't have that much spare time. It's working for about a week and then having one day off. Maybe, and usually the one day off is traveling. Traveling. Yeah. No sleep at all? No. Yeah, sure. Sleep is the most important thing in this job, you know. Keeps our heads together, you know.
and clear. Well, more or less, more or less clear. More or less. Okay, you are being the singer and the songwriter. Do you feel more like the soul of the band, Ville? No, not so. Everybody in the band has a kind of different has a soul. Has a soul, yeah. It's what I do is one corner of the, you know, the soul of the band. You know, everybody has their own job within the whole orchestra. And musically, yes, I do a bit more, but it's just one part of the whole kind of thing, which is called home. It's a collective job. Yeah. To your song so much, to your sweet 666, or to the idea. What's the what is the number 666 for you? Actually. Or maybe it mean nothing. Cool, it has to mean something, you know. Of course. It's a combination of different things. There's so many different levels to the lyrics. For me, at least, you know, in a one way, it's a really bad joke because it was said that if you listen to Led Zeppelin's Stairway to Heaven backwards, some preachmen in America say in the 70s or 80s, that you can hear, here's my sweet Satan 666. Yeah. So basically, it's a tribute to Led Zeppelin in one way. And in another way, it's said in some ancient writings that 777 represents all the pure, soulful things, and 666 is not a evil thing. It's more like a carnal. It's the body of the, the man, like the flesh. So in that sense, it means sex. It means sex. And what inspires you most to write songs, since you are the songwriter? Are you? Aren't you? Of course. That's right. We're not like million. life in general. Yeah, things that you learn when we're quite young. You learn so many things all the time. You know, about that. And how do you think, what's your opinion about life? Aspect of life. it's alright. Life is a strange thing. As I told you, we're quite young and I'm still trying to find out, you know, what it is, you know, and probably will until I'm dead again. You? Oh, well, he basically said it, you know, it's a constant self-study and we do it through music. Με ένα φανταστικό κομμάτι στο μεταξύ, ένα από τα αγαπημένα μου μέσα από το Razorblade Romance, το 10ο κατά σειρά, το Resurrection. Και έχετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μας στείλετε μήνυμα στο GCC, με την ένδειξη εννοώντας GCC και 094-66-65-669, γράφοντας οπωσδήποτε το όνομα και το επίθετο, οι 10 πρώτοι που θα μας απαντήσουν σωστά στην ερώτηση. Τι τατού έχει ο Ville Valo στο δεξί του χέρι και όχι στο αριστερό, στο δεξί του χέρι πάνω από τον καρπό. Οι 10 πρώτοι που θα μας απαντήσουν σωστά θα κερδίσουν το άλμπουμ Razorblade Romance, ενώ οι 10 επόμενοι θα κερδίσουν από ένα συγκλάκι, είτε αυτό είναι το Wicked Game, είτε το Johnny, είτε το Right Here in My Arms. Εγώ ενδεικτικά κρατάω μπροστά μου το Wicked Game. Οι 10 πρώτοι το Razorblade Romance, ενώ οι 10 επόμενοι θα κερδίσουν από ένα συγκλάκι τον Χιμ. Συγχαρητήρια εκ των
προτέρων να ξαναπαναλάβουμε την ερώτηση. Όλα τα ονόματα βέβαια των νικητών θα τα πούμε την Παρασκευή. Βεβαίως. Και τα από Δευτέρα θα μπορείτε να τα πάρετε. Να τα επαναλάβουμε ή ξαναεπαναλάβουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναπούμε την ερώτηση. 0-4-6-6-6-5-6-6-9. GCC γράφετε και γράψτε ένα χήμα έτσι για να ξέρουμε ότι είναι για αυτούς. Αλλά περιμένουμε ούτως ή άλλως σωστή απάντηση. Ούτως ή άλλως, ναι, τη σωστή απάντηση, η οποία η ερώτηση είναι η εξής. Τι τατού έχει ο Ville Valo στο δεξί του το χέρι πάνω από τον καρφό. Για να δούμε πόσο πραγματικά φαν είστε του συγκροτήματος, αν και ξέρουμε ότι περισσότεροι από εσάς έχετε αποκτήσει ήδη το πολυπόθητο αυτό άλμπουμ και τα σίγκλ τους. Οπότε για αυτούς που έχουν απομείνει και την ψάχνουν τη δουλειά. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης να δούμε τι μας είπαν. Ελπίζουμε να σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις των χ, αλλά έρχονται και επόμενες. We have noticed that in your show last night, I've noticed that there were some pumpkins placed all over the place. Yes. And it's close to Halloween. Yes. This is why I thought there is a German group, I think, named Halloween. Is there any connection between Halloween or nothing? No, I don't think they invented Halloween. Oh, yeah, what's Halloween? It was Halloween. Halloween. No, it's like respect to the dead people. All Hallows Eve is soon, so we respect the spirit all around us, which give us strength. In Finland, do you use in Halloween to dress up and go around the show? Well, we do some trick or treats inside the band, but basically it's not tradition. Mm. In Finland, it's a new thing in a way, though, because it's mostly American. With the older dresses and the trick or treating, it's just common to Finland. It's been there for a couple of years, but it's not as big as it's everywhere else. So it's just a nice thing, and we've always been loving horror films. There's things to do with that. Which do you think is the weakest and the strongest point in him? Side of him. Mm. Difficult question, maybe. No. So, well, we don't want to say any names here, but the strongest point in this whole band is the friendship. Because I've been meeting so many bands that are just doing it for the fame or for the money or for whatever reasons. And we're just doing it because of music, and we like playing with each other. Playing with each other. weakest point could be the same thing in a way. Mm-hmm. That we're too overwhelmed by the musical aspect of it. At times we are being a bit too modest or whatever, you know. No, yeah. We should probably act a bit more like rock and rollers do. Goth and roll, maybe, because you have a goth style, a gothic oriented style. Yeah, that was what we said it was when we released Razorblade Romance. I'd say it's a Scandinavian blues at this moment. It's really nice, we have to tell you that. Success in such a sort of period of time that you did is due to your lyrics, to your music, to your personal style, charisma, and performing live, to your what? To your style? To what is due mostly? It's probably a combination of those. Yeah. Of course, you know, some people might buy the album because it has a pink sleeve. You know, some people I just come to see a good rock and roll show about not buying the album. It's a combination of a million things. Mm-hmm. We shouldn't be like speculating over it, because that takes away the magic. It's not mathematics what we're doing. It's not like
Yes, because he's wearing those red Converse, yeah, you know, yeah, shoes that it means that, you know, the people who like those shoes are going to buy. Yeah, but it's definitely a selling point. Right? Yeah, it's selling, everything is a selling point, Obi, isn't it? Well, future plans? What are you planning to do in the future? To come to Greece again, of course. Hopefully, yeah, yeah. Well, we're on tour now, so basically, for a month we don't have to use our brains to anything. Just to perform. Just to perform, just which to let it flow. Which is the sweetest thing? It is, at least personally for me, yeah, I find it the most sweetest thing. Especially for you. For you, you know? I like them both. You know, yeah, working in a studio and playing live and then the whole thing, the overall thing, it's a magical thing. And it's beautiful in every sense. Everything's beautiful within the realm of what we're doing. Yeah. After the great success here in Greece, at least, we have to say that you are more loved than anyone else in this period. Yes, guys, here in Greece. Truly. Judging by all the phone calls that they're doing, the guys. Did you expect that? We've had a big phone bill ourselves. Yeah. Well, you're funny, you know that. I try to be entertaining. No, but it's a bit strange, you know. Everything's been happening so fast for us. And just been, it's been so hectic, you know. We've been just touring all the time. This was the first time for everybody in the band to spend some time in Greece. I've never been here before, mm-hmm. So it's strange to come to a new country where we haven't been before, and then sort of all of a sudden you go into a club, you do a sound check, and then there's like plenty of people. Yeah, and not only club, but at Metropolis. Yes, yeah. there was panic. We expected that. We expected that. We didn't expect anything. That's the root of all evil, to expect something. You just go with the flow, that's the best way. Go with the flow, and you never know what's coming up. Surprises, huh? Yeah, surprises are always nice, isn't it? Yeah, truly. Are you planning to do the third album? A third album? Your song, I think... We're planning to quit now. This is the last day for him. No. We've been working on new stuff here lately. We've been rehearsing a couple of, actually, more than 10 songs. So I we'll see. We did two. Two, yes, yesterday, yes. Yeah, it's a nice way to put them to trial. More like in the same style as Razorblade, Romans, and... More or less, yeah. But it's a bit more rock and roll, a bit more like... Like him style. A bit more energetic and hopefully a bit more unique, you know. But you are unique, you have to know that. Yes. You are unique. You don't try to imitate. Well, hopefully. So it's a big virtue. You know. And it would be nice someday that people wouldn't be calling our music, you know, rock or goth or whatever, that we'd have similar kind of status, for example, U2. Nobody's speculating what U2 are doing, or Metallica are doing. Yeah, just talking about U2 music. The music of U2 would be really nice that somebody someday would be the music of him. Yeah. You know, that would be the category in itself. What other groups do you love hearing? Black Sabbath. Black Sabbath? All Saints. All Saints! We listen to loads of different kinds. Unexpected answer. But they're brilliant, you know, lovely song. It's all about the song. It doesn't matter whether it's pop or rock or heavy metal or disco or whatever. It's the melody and it's the, you know. And what we're doing is a combination of all those things we're trying to do. Mm-hmm. So you like most kinds of music, as long as you like them? Sure. Well, every kind of music. It's not important to like everything that keeps your head clear and your mind open. Is it true that your last song yesterday, it was Iron Maiden, but no one really understood it? No, funny, no. It wasn't, it was a jam.
That's what they did in the 70s. Yeah. No Pearl Jam. No Pearl Jam. It was jamming. Jamming? Yeah. So it was just, we just jammed a bit like rock and roll. Yeah. Nothing more. It's not a real song. Right? Oh, but it's a great compliment anyway. If someone mistake it for Iron Maiden or Pearl Jamming. Yeah, it was Pearl Jamming. I heard it. That's Well, that's brilliant. And that's flattering. So you like Iron Maiden? Yeah, of course, yeah. Well, what are you doing Christmas? We heard something that we are special going to... Special gig. Yes. New Year's Eve. New Year's Eve. Yeah. We're playing a gig in a home venue back in Helsinki. It's going to be very nice. We've been playing every New Year's Eve. We're playing it. That's the best way to celebrate. In Finland, always. We did one in Austria two years ago and blah, blah, blah. You know. Mm-hmm. It's changing all the time. But it's nice to be back home. You know, all your friends are there. Do you miss Finland? A bit? At times, yeah. I don't miss the country, I miss my friends. Yeah. Most of my friends are in Finland. Jose, what about you? I don't miss Finland. Well, he said it basically. You know, we're not patriots. That's the root of all evil. Mm-hmm. Okay. Thank you. Don't wait. Did you find Greece? You didn't have a lot of time to see Greece. You'd like to see something say here that you And if you want to say something to your friends to the Greek fans of yours. Maybe in Finnish language? You'd say something that no one is going to understand it. Yes, what will it be? What will it be? Something nice. A message in Finnish. Ei oppi ojaankaan. Eikä kukko käskien laula. Niin saatana. Sorry, you didn't understand any. We understand that. It was sort of a proverbial thing. Like a little old Finnish saying. Well, we won't ask you what that mean, these words. Or maybe you want to tell us. No, it's a secret. No. It's a secret. Mm. How a secret. Okay, thank you. We're looking forward to seeing you for a second time here in Greece. And maybe you should come on vacation too. Well. Yeah. Oh, beautiful. Yeah, let's have a drink afterwards. Yeah. Maybe thanks for the invitation. We hope the very best of luck to him. To you too. To you mostly. And we hope to see you again soon, really soon. Thank you. Thank you. Να μείνετε ευχαριστημένοι από τη συνέντευξη. Βέβαια, μας είπαν ένα γνωμικό, μια παροιμία στα φιλανδικά. Το οποίο τελικά δεν τη διευκρινίστηκε. Δεν διευκρινίστηκε. Αν ξέρει κάποιος από εσάς φιλανδικά και νομίζει ότι ξέρει και κατάλαβε τι λέει. Ας δώσει ένα φως στο τούνελ. Να μας φωτίσει κάτι. Κάτι είπαν εκεί τα παιδιά τα δικά τους. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε, αλλά οι ΙΟΚ δεν μας βοηθάνε οι λιγοστές εμπειρίες που έχουμε στην φιλανδική γλώσσα. Όπως είδατε κι εσείς, βέβαια ήταν πάρα πολύ απλή. Και ακόμη καλύτερη και εκτός αέρα, πρέπει να πούμε. Πολύ φιλική. Τα παιδιά ήταν. GG. Τζάμι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τους ξαναέχουμε εδώ στην Ελλάδα. Πολλοί από εσάς θα το θέλετε. Σίγουρα. Δεν τελειώνουμε έτσι. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Βακάρο που πάρα μας έστειλε πολλά τα πλάνα ευχαριστώ. Από τη συναυλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πλάνα που μας παραχώρησε ομολογουμένως και με την εκπομπή του. Να επαναλάβουμε το email που μπορούν την ηλεκτρονική διευθύνση όπου μπορείτε να δηλώσετε και να γίνετε κι εσείς. Ναι, επαναλαμβάνετε. Λοιπόν, του fan club. Για το team, δε, γράμμα, το γράμμα βέβαια, εντάξει, παύλα, 1GFC, at, παπάκι δηλαδή, yahoo.com. Είναι το fan club που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα και αν θέλετε ή δεν έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχετε άλλη πρόσβαση, υπάρχει και μία διεύθυνση, 40 πόρου 64, ταχυδρομικός κώδικας 121-31 στο Περιστέρι. Και εμείς θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από τη συναυλία. Σωστά τα λέμε.
Σωστά τα λέμε. Ευχαριστούμε και πάλι τον Σωτήρη τον Βακάρο. Και ελπίζουμε να σας ικανοποιήσαμε επιτέλους και μέσω του διαγωνισμού, αλλά κυρίως μέσω. Από τη συνέντευξη. Όχι μόνο από τη συνέντευξη, αλλά και από τα πλάνα. Και θα έχετε την ευκαιρία και τώρα, κλείνοντας την εκπομπή, να δείτε ένα κομμάτι. Τι χάσατε, βεβαίως. Και να ξαναθυμηθείτε. Απόλυτος πανζουλισμός. Τα παιδιά θα φύγαν με ένα κάρο εσόρουχα, δηλαδή. Ένα εσόρουχα τι πετάγανε στη σκηνή. Είχαν τρελαθεί. Ζωηρούλες. Λοιπόν, τελειώνουμε κάπως έτσι, με πλάνα από το Ρόδον. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε. Εμείς βεβαίως θα είμαστε πάλι εδώ αύριο, παρέα με Ντομένικα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. It's too late.